centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Αναστασίου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι καλημέρα γίνεται? Στην Έλενα, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και σε εορτάζουσες. Βέβαια, και στον νέο αρχηγό είναι τελειωμένη υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε σχέση με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Αλλά εν διάθεση περιπτώσει, χρόνια πολλά έτσι και αλλιώς, γιατί γιορτάζει σήμερα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο τα πράγματα, γιατί εδώ βλέπω και από εφημερίδες έτσι με πολύ καλά σχόλια υποδέχονται το comeback του Πασόκ. Μιλάμε για τη μεγάλη επιστροφή, μιλάμε για την Ανάσταση, γράφει άλλη εφημερίδα. Για τι πράγμα μιλάμε σήμερα, κύριε Αναστασίου? Μιλάμε καταρχάς για μια μεγάλη διαδικασία, μια μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, μια μαζική διαδικασία με προσέλευση στην περιοχή μας 40% αυξημένη σε σχέση με το 2017, ναι, 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 και στη χώρα 36% αυξημένη σε σχέση με το 36, 2017. 36, γιατί το είχα αφήσει το 25. Ναι, και γενικότερα μιλάμε για ένα μια πολιτική επανεκκίνηση, ένα πολιτικό restart που θα πρέπει να κάνει το κίνημα αλλαγής με τη διαδικασία αυτή. Ή το ΠΑΣΟΚ, θα δούμε με ποιο όνομα και πώς. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ένα και το αυτό. Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η βάση του κίνηματος αλλαγής, κακά τα ψέματα, και το πώς τελικά θα το πούμε ή θα το ονομάζουμε, νομίζω είναι απόφαση που θα ληφθεί στο επόμενο συνέδριο. Ναι. Η μεγάλη συμμετοχή λοιπόν αυξάνει τις προσδοκίες. Μήπως είναι παραπάνω, δηλαδή μήπως θα έχουμε από το ΠΑΣΟΚ περισσότερες απαιτήσεις στην αμέσως επόμενη, ας πούμε, εκλογική αναμέτρηση? Οφείλετε να έχετε περισσότερες απαιτήσεις. Οφείλουμε καταρχάς να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις εμείς οι ίδιοι από τους εαυτούς μας και εσείς από το χώρο το δικό μας. Μάλιστα. Ο κόσμος όλος αυτός που ήρθε και τίμησε τη διαδικασία αυτή, η οποία ήταν μια δύσκολη διαδικασία, και μου δίνετε τη δυνατότητα, δράτω με τις ευκαιρίες, να ζητήσω και ένα συγγνώμη για τις χρονοκαθυστερήσεις που υπήρχαν στη διαδικασία τη χθεσινή. Και δεν ήταν μόνο στην περιοχή μας, στην Καστοριά, ήταν σε όλη την Ελλάδα οι χρονοκαθυστερήσεις αυτές, οι οποίες οφείλονταν κυρίως σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπήρχε μαζική προσέλευση πέραν του αναμενωμένου, και λόγω και ότι και του θα πρέπει να τηρούνται και τα βασικά πρωτόκολλα του COVID, ενώ αποστάσεις και το καθεξής, δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, ούτως ώστε να πετύχουμε το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, βέβαια, την ερχόμενη Κυριακή, αν θα υπάρξει, δεν θα μας καθυστερήσει, διότι πλέον είναι περασμένοι όσοι ψήφισαν εχθές την Κυριακή και θα μπορέσουν πολύ πιο γρήγορα να προχωρήσουμε την εκλογική διαδικασία. Ναι. Να δούμε λίγο και την Καστοριά και σε αυτές τις εκλογές, όπως και του 2017. Με μεγαλύτερη όμως διαφορά, Νίκος Ανδρουλάκης και εδώ. Με πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Με δεύτερο τον Γιώργο Παπανδρέου. Ακριβώς. Έχετε τα νούμερα, θέλετε να σας τα πω? Μπορείτε να μας τα πείτε κι εσείς για να δούμε αν συμβαδίζουν με αυτά που έχουμε κι εμείς. Θέλετε να σας τα πω επί της 100 ή σε απόλυτο αριθμό ψήφων? Και σε απόλυτους αριθμούς και επί της 100. Ωραία. Στην Καστοριά λοιπόν έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης 480 ψηφοδέλτια. Ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεύτερος με 293. Ωραία. Ο Ανδρέας Ολοβέρος τρίτος με 200. Ναι. Ο Χάρης ο Καστανίδης τέταρτος με 86. Ο Παύλος ο Χριστίδης πέμπτος με 25. Και ο Παύλος ο Γερουλάνος τελευταίος με 20. Ναι, ναι, ναι. Άρα έχουν τα ίδια τα μεταδόσαμε πριν από λίγο. Επί της 100 είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 43,47%, 43,5% δηλαδή στην Καστοριά. Ο Γιώργος Παπανδρέου στο 26,5%. Ο Ανδρέας Ολοβέρος στο 18,1%. Ο Χάρης ο Καστανίδης στο 7,8%. Ο Παύλος ο Χριστίδης στο 2,20% και ο Παύλος ο Γερουλάνος στο 1,9%. Ναι. Συνολικά ψήφισαν λοιπόν πάνω από 1.100. Ναι, λίγο πάνω από 1.100, ναι. Ναι. Οι οποίοι είναι και οι μόνοι που θα έχουν το δικαίωμα να έρθουν και στις επαναληπτικές την Κυριακή. Οι οποίοι είναι, αν την Κυριακή, ξαναλέω, γίνουν η επαναληπτική διαδικασία. Γιατί μισό λεπτάκι. Τι εννοείτε? Στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής, εάν πραγματοποιηθεί. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί? Κοιτάξτε, αν ρωτάτε εμένα, εγώ αν ήμουν στη
στη θέση του Γιώργου του Παπανδρέου δεν θα έμπαινα στην διαδικασία δεύτερης Κυριακής. Μάλιστα. Δηλαδή θα λέγατε ότι το αποτέλεσμα φάνηκε από την πρώτη, αποσύρωμε. Ναι, η άποψή μου είναι αυτή, ότι θα και για λόγους ενότητας και για λόγους να μην πει, αν θέλετε, όλος ο κόσμος αυτός και να μην μπει στη διαδικασία του διλήμματος και για να μην πετύχουμε χαμηλότερη συμμετοχή, γιατί κακά τα ψέματα την ερχόμενη Κυριακή θα είναι χαμηλότερη η προσέλευση. Σωστά. Και ναι. Η συμμετοχή. Για όλους τους λόγους αυτούς θα έκανα λοιπόν μια δήλωση εγώ ενωτική και θα αξιοποιούσα το αποτέλεσμα αυτό. Έτσι κι αλλιώς η υποψηφιότητα του Γιώργου του Παπανδρέου προσέθεσε στη διαδικασία. Δεν αφαίρεσε. Προσέθεσε πολλά στη διαδικασία. Το σκοπό του νομίζω τον πέτυχε στη διαδικασία ο Γιώργος Παπανδρέου, να κινητοποιήσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν και θα συμμετάσχουν. Και εγώ τουλάχιστον με το δικό μου το μυαλό, με τη δική μου οπτική γωνία, θα έκανα μια τέτοια δήλωση και δεν θα πηγαίνω σε δεύτερη Κυριακή. Από εκεί και μετά, μέχρι στιγμή τα δεδομένα λένε ότι θα έχουμε δεύτερη Κυριακή όμως. Επομένως πρέπει να προετοιμαζόμαστε και τη δεύτερη Κυριακή. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό και στην εξέλιξη της εβδομάδας. Πάντως φαίνεται ότι και η Καστοριά έχει μια βάση δυνατή για τον Παπανδρέου και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι αν ζούσε, ήταν ανάμεσά μας ο Φίλιππος Πετσάλινκος, θα ήταν αναμφίβολα από τους πρώτους, ο πρώτος υποστηρικτής. Οπότε πραγματικά η βάση του Γιώργου Παπανδρέου είναι δυνατή στην Καστοριά, αυτό να το επισημαίνουμε. Κοιτάξτε, διαβάζοντας τα αποτελέσματα ανά την Ελλάδα, είναι περίπου όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Ναι. 27%, 27,6% πήρε ο Γιώργος Παπανδρέου στην χώρα, 26,5% πήρε στην Καστοριά. Ναι. Επομένως είναι, αν θέλετε, μια εικόνα, η Καστοριά είναι μια εικόνα της χώρας. Σίγουρα το αποτέλεσμα το χθεσινό το βλέπουν με διάφορους τρόπους τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, κύριε Αναστασίου. Κατά τη γνώμη σας, ποιος χάρηκε χθες, ποιος λυπήθηκε, ποιος στεναχωρέθηκε, ποιος αγχώθηκε? Κοιτάξτε να δείτε, κακά τα ψέματα, η εσωκομματική διαδικασία είναι εσωκομματική διαδικασία και αφορά το κόμμα που την κάνει. Πέρα από εκεί βεβαίως, επειδή η πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία και το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, γιατί είστε χρόνια στο ρεπορτάζ, παίζει ρόλο βεβαίως ποιον εκλέγει το κάθε κόμμα και πώς αυτό μπορεί να πετύχει προσλαμβάνουσες πολιτικές από την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ αποδομήθηκε την δεκαετία που μας πέρασε και αποδομήθηκε βιαίως και βάναυσα και άδικα για μένα πολλές φορές. Και η μεγαλύτερη του, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του μετακινήθηκε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως είναι προφανές ότι οποιαδήποτε πολιτική διεργασία εντός του χώρου μας αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι κοιτάζουν μήπως αυτό το πράγμα επηρεάσει και έχουν απώλειες, χάσουν ή επαναπατριστούν κάποιοι ψηφοφόροι στο σπίτι τους, στο πολιτικό τους σπίτι που ήταν επί 30 χρόνια. Από εκεί και μετά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι χαρούμενα και τα δύο κόμματα, γιατί αν τελικώς είναι η επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη δεδομένη, τα μηνύματα είναι πολλαπλά και είναι μηνύματα ανανέωσης πολιτικού σκηνικού, είναι μηνύματα αλλαγής γενιάς σε ένα παραδοσιακό πολιτικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ με ιστορική θεσμική μνήμη και είναι μηνύματα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα και για το χώρο της προοδευτικής μεταρρύθμισης και για το χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και για τη χώρα ολόκληρη συνολικά. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι το πρόβλημα θα το έχει από εδώ περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ πια και ουσιαστικά κυνηγάτε στη δεύτερη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ σαν πρώτο στόχο, κύριε Αναστασίου? Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε πρώτη φάση είναι, όπως σας είπα, μετά την χθεσινή μαζική προσέλευση, θέλουμε να πετύχουμε μια επανεκκίνηση. Η επανεκκίνηση αυτή θα αφορά την αναδόμηση του κινήματος αλλαγής, την αναδόμηση του ΠΑΣΟΚ και την επικοινωνία των θέσεών του σε πολύ καλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν. Η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού ταυτόχρονα με την προβολή των θέσεων περιμένουμε να φέρει και άνοδο των ποσοστών. Ναι. Άνοδο των εκλογικών ποσοστών. Είναι λοιπόν μοιραίο, και δεν νομίζω ότι σας κάνω σοφότερος με αυτό που θα σας πω, ότι η άνοδος των εκλογικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ κυρίως θα προέλθει από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν επιτευχθεί τελικώς. Ναι. Και αυτό γιατί υπήρχε μια μετακίνηση την προηγούμενη δεκαετία από το χώρο του ΠΑΣΟΚ στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι δεν υπήρξε, ας πούμε, προς τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ? Υπήρξε βεβαίως μια απώλεια ψηφοφόρων παραδοσιακών και προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με την φυγή που είχε κάνει ο κόσμος, τη μαζική φυγή προς το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρει πολλά χρόνια αυτή η διαδικασία. Πιστεύετε ότι εάν είναι να γίνει και πάλι το ΠΑΣΟΚ κόμμα εξουσίας, μπορεί να πάρει πολλά χρόνια, πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, ή μπορεί να γίνει και αρκετά πιο σύντομα από ό,τι μπορεί να φαντάζεται κάποιος? Κύριε Νατσούλη, η δυναμική, η πολιτική είναι ένα δυναμικό πράγμα. Δηλαδή,
το Πασόκ επί 30-35 χρόνια ήταν ένα κόμμα εξουσίας του 40% βάση και ξαφνικά σε 1-1,5 χρόνο κατέρευσε στο 12% και μετά στο 5%. Ναι. Με την ίδια ευκολία λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ εκτινάχθηκε από το 5% το δικό του στο 35%, με την ίδια ευκολία, αν θέλετε, και στο ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί και να καταρρεύσει και να ξαναγυρίσει το πράγμα ανάποδα. Σε κάθε όμως περίπτωση, σημαντικό είναι να γίνουν σωστά βήματα, να είναι στέρεες οι βάσεις της πολιτικής αναδόμησης και να γίνει με το σωστό τρόπο. Δεν δικαιολογούμαστε πλέον για λάθη όπως αυτά στο παρελθόν και δεν πρέπει πλέον να ξανασυνδιαμορφώνουμε πολιτικά προγράμματα και θέσεις με ανθρώπους που στο παρελθόν συμπεριφέρθηκαν τυχοδιοκτικά απέναντι στον χώρο. Και μιλώ κυρίως για τα στελέχη τα οποία εγκαταλείψαν το ΠΑΣΟΚ. Μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν καριέρα ως βουλευτές, ως υπουργοί στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Την έκαναν μέσα σε ένα βράδυ και σήμερα έχουν πιάσει στασίδι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και λοιπόν, αύριο θελήσουν να πιάσουν στασίδι στο ΠΑΣΟΚ ξανά με την επιστροφή. Αυτό είπα μόλις. Αυτό είπα μόλις, ότι αυτό το πράγμα πλέον δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Και δεν μπορεί να κάνουμε βόλτες στα κόμματα ανάλογα με το πού μπορούμε να εκλεγούμε και πάλι. Θεωρώ λοιπόν ότι η νέα ηγεσία αυτά πρέπει να τα κλείσει ως ζητήματα, να τελειώσει αυτό το πράγμα, να αναπτύξει και να βγάλει μπροστά το στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ και πιστέψτε με είναι πολύ καλό και αξιόλογο. Και αυτό φάνηκε βεβαίως και φαίνεται, διότι ακόμα και σήμερα στο ΠΑΣΟΚ του 8% και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να πάρουν στελέχη από αυτό το χώρο, mm-hmm. και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Και θα πρέπει πλέον αυτό το πράγμα να γίνει σαφές και κατανοητό ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει πολιτικές βόλτες ανάλογα με το που του συμφέρει. Ό,τι έγινε, έγινε. Όχι, έγινε. Το παρελθόν μας έχει διδάξει από τα λάθη μας και με βάση αυτά θα πρέπει να πορευτούμε στο μέλλον. Ήρθε λοιπόν η ώρα της πλήρους αναγέννησης στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πέρα από τους πρώτους, δηλαδή με πρώτο τον Ανδρουλάκη Παπανδρέου Λοβέρδο, στις θέσεις που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, από εκεί και μετά, πιο κάτω, είναι ο Χριστίδης. Και μετά ακολουθούν Καστανίδης και Γερουλάνος. Ναι, ας το προσέξουμε και στον πάτο αυτής της λίστας, ποιος προηγείται στον πάτο αυτής της λίστας. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Και αυτό δείχνει και κάτι ακόμα, ξέρετε. Αυτό δείχνει την τάση που υπήρξε στη χθεσινή ψηφοφορία, ναι. και εν γέννη στην κοινωνία δηλαδή, γιατί η κοινωνία συμμετείχε, για ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και για αλλαγή γενιάς στο χώρο. Αυτό δείχνει και αυτό βεβαίως. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να γίνει άμεσα αντιληπτό και από τον δεύτερο που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και από τον Ανδρέα το Λοβέρδο που είναι οριακά τρίτος, που είναι αξιολογότατος και αυτός, να γίνει άμεσα αντιληπτό όλο αυτό, όλοι μαζί να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα χωρίς να διαταραχθεί που δεν είναι η ενότητα του χώρου και να πάμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα να χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια τους ανθρώπους αυτούς, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις παρακαταθήκες τους και να πάμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα για να ξαναδομήσουμε το χώρο. Ναι, μπορεί να ξαναγίνει, θα έλεγα και μόδα ακόμη το ΠΑΣΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα, το ΠΑΣΟΚ μεσουράνησε στην πολιτική ζωή του τόπου. Μπορεί να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ που μεγαλώσαμε εμείς, δηλαδή εμείς είμαστε στα νιάτα μας, στα 18 χρονών ήταν το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του διακυβέρνηση. Όλος ο κόσμος μιλούσε τότε. Με αυτές τις αναμνήσεις έχουμε μεγαλώσει την καλύτερη δεκαετία της ζωής μας, στα νιάτα μας. Μπορεί δηλαδή η δική μας ηλικία να ξαναζήσει αυτό το ΠΑΣΟΚ, ωραίες εποχές που είναι και σύνθεμα μέσα από και ένα σίριαλ. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Μπορεί να συμβεί όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει τόσο πολύ που είναι αδύνατο να δούμε ξανά τέτοιες εικόνες. Δεν υπάρχει στην πολιτική, δεν υπάρχει τίποτα το αδύνατο. Εάν σας έλεγα το 2009, όταν και πάλι μιλούσαμε, όταν ήμουν γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής και το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε στη χώρα 44%, ότι σε 3 χρόνια από σήμερα το ΠΑΣΟΚ θα είναι στο 5%, θα το πιστεύατε? Ναι. Ούτε εγώ, ούτε εσείς νομίζω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το 5% θα είναι στο 35%. Όπως σας είπα και πριν, η πολιτική είναι δυναμική. Και επειδή είναι δυναμική, δεν υπάρχει τίποτα το αδύνατο στην πολιτική. Ποτέ μιλάς ποτέ. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τις εμπειρίες που έχω και αυτό έχω διδαχθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει μέσα στη βδομάδα. Αφήνεται μια κρεμότητα εάν θα γίνουν επαναληπτικές. Προτείνεται αποχώρηση Παπανδρέου για χάρη της ενότητας του χώρου ως μια κίνηση καλής θέλησης, ναι, και βεβαίως αναγνώρισης, βεβαίως, του αποτελέσματος. Και αυτό διότι πέτυχε το σκοπό η υποψηφιότητα του κ. Παπανδρέου. Θέλω να είμαι καθαρός με αυτό, δεν μπορώ να δικώ.
κινητοποίησε δυνάμεις, κινητοποίησε κόσμο. Προσέθεσε στην εκλογική διαδικασία. Έφερε κόσμο στην κάλπη. Προσέθεσε στην εκλογική διαδικασία η υποψηφιότητα του Παπανδρέου. Όμως πέρα από εκεί θα πρέπει να γίνει αντιληπτό το αποτέλεσμα το πολιτικό της κάλπης. Και το πολιτικό αποτέλεσμα της κάλπης λέει αλλαγή γενιάς στο χώρο. Στο χώρο. Και αυτό θα στηρίξουμε. Ωραία. Κύριε Αναστασίου, κλείνουμε για σήμερα. Νομίζω ότι προς τη μην μπορούμε να πούμε αυτά. Αλλά θα δούμε και την εβδομάδα πώς θα εξελιχθεί. Και αν γίνουν και εκλογές την Κυριακή, οπωσδήποτε και την άλλη Δευτέρα εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. Και επίσης δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω και όλους αυτούς τους εθελοντές της χθεσινής διαδικασίας, οι οποίοι τα παιδιά πραγματικά υπερέβαλαν εαυτόν από τις 6.30 το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι να τελειώσουμε με τα τελικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Ναι, γιατί πήρε και είχε κόπο να γίνει όλο αυτό, ήθελε ανθρώπους να γίνει όλο αυτό και χωρίς ανθρώπους δεν γίνεται τίποτα. Πάντοτε, να ξέρετε, πίσω από μια τέτοια διαδικασία έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν ξοδέψει πάρα πολλές ώρες για να υπάρχει μια ομαλότητα στη διαδικασία αυτή και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον γραμματέα της Ομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ, τα σχόλιά του για τα αποτελέσματα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.